Καθοριστική σημασία για την Ελλάδα είναι η εβδομάδα που έρχεται, καθώς με την επιστροφή της Τρόικας στην Αθήνα και τη συνεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών την Παρασκευή και το Σάββατο, θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις που αφορούν καταρχήν στην εκταμείευση της επόμενης δόσης του δανείου και ακολούθως το ξεμπλοκάρισμα του δεύτερου πακέτου στήριξης που έχει κολλήσει στις απαιτήσεις κρατών μελών για εγγύησεις. Σε συνέντευξή της στο γερμανικό τύπο, η Άγγελα Μέρκελ ζητά πάντως από τους Γερμανούς να επιδείξουν υπομονή με την Ελλάδα, παρομοιώντας την προσπάθεια που καταβάλει με εκείνη της Ένωσης των δύο Γερμανιών. Αν όμως δεν κάνουμε ένα ντου, μια φυγή προς τα μπρος, εάν δεν πούμε ότι ας αποτινάξουμε επιτέλους αυτό το βάρος, αυτό το ζυγό, ας βγούμε όσο γίνεται νωρίτερα στα πρωτογενή πλεονάσματα, δεν θα μπορέσουμε να καθησυχάσουμε τους εαυτούς μας, τις περιβόητες αγορές και τους εταίρους μας. Είναι 2 μήνες, η κάθε μέρα μετράει σαν ένας χρόνος από πλευράς προσπάθειας. Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Εάν στο τέλος Οκτωβρίου έχουν όλα αυτά διαμορφώσει μια νέα εικόνα, έχει κλείσει αυτό το πάρα πολύ δύσκολο παζλ, τότε θα αλλάξει η ατμόσφαιρα. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η Τρόικα εκτιμά πως η φετινή απόκληση διαμορφώνεται στη μία μονάδα του ΑΕΠ, άρα πως απαιτούνται μέτρα τουλάχιστον 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και με την ελληνική πλευρά να διαπραγματεύεται κάποια από αυτά τα μέτρα να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του 2012, οι πιέσεις από τις Βρυξέλλες για την τήρηση των στόχων του προγράμματος παραμένουν ασφυκτικές. For program countries like Greece, Portugal, Ireland, Latvia, Romania, this is self-evident. They have simply no choice and they have no room of maneuver. Είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε όλες τις αναγκαίες αποφάσεις, να μειώσουμε το σπάταλο κράτος, να βελτιώσουμε ριζικά το επιχειρηματικό περιβάλλον, να συγκρουστούμε με όλα εκείνα τα δεσμά που κρατούν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την παραγωγικότητα της χώρας καθυλωμένες. Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις έστειλε εκ νέου και ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ. Υπάρχουν 2 δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι ακριβώς των μεγάλων αλλαγών σε μια παραγωγική και δημιουργική Ελλάδα. Ο άλλος δρόμος είναι ο δίθεν εύκολος, που δεν βλέπει τα προβλήματα κατάματα, αλλά τελικά είναι ανεύθυνος και φέρνει την καταστροφή. Εμείς επιμένουμε στον δρόμο της αλλαγής. Η κατάσταση στην οικονομία έφτασε εξαιτίας της λαθασμένης συνταγής και της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας στο απροχώρητο. Όλα τα στοιχεία, διαψεύδοντας τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, καταγράφουν δραματική επιδείνωση. Κατόπιν των εξελίξεων αυτών, καλούμε τον Πρωθυπουργό, έστω και την τελευταία στιγμή, να υιοθετήσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της, Αντώνη Σαμαρά, για επανεκκίνηση της οικονομίας. Την ίδια ώρα, οι Ολλανδοί, που είχαν προκαλέσει αίσθηση βάζοντας στο τραπέζι πρόταση για έξοδο από την Ευρωζώνη όσων χωρών δεν συμμορφώνονται, έσπευσαν να διασκεδάσουν τις αρχικές εντυπώσεις, σημειώνοντας ότι αυτό δεν αφορά στην Ελλάδα. Στο βαρύ κλίμα προσθέθηκε η φημολογία περί χρεοκοπίας που διαψεύστηκε από την κυβέρνηση, αλλά και πληροφορίες περί εναλλακτικού γερμανικού σχεδίου που διαψεύστηκαν από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί, τι συνέβη, ειδικά χθες, γιατί έπρεπε να διακινηθούν αυτές οι φήμες και ποιον στοχεύουν οι φήμες αυτές? Στοχεύουν την ελληνική οικονομία η οποία είναι εκτός αγορών? Στοχεύουν την ελληνική οικονομία η οποία δανείζεται μόνο μικρά ποσά μέσω των εντόκων γραμματείων και δεν είναι στην αγορά ομολόγων? Στοχεύουν το ελληνικό χρηματιστήριο που έχει μια συνολική κεφαλαιοποίηση 3 δισεκατομμυρίων? Στοχεύουν το ευρώ? Στοχεύουν την καρδιά της Ευρωζώνης? Να παραμερίσουμε τους φόβους, τις αυταπάτες, τους δισταγμούς. Διαφορετικά θα βρεθούμε κυριολεκτικά κολλημένοι στον τοίχο, ο εργαζόμενος λαός, η εργατική τάξη, ιδιαίτερα η νεολαία. Τώρα, από τώρα πρέπει να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την αναγέννηση και την αντεπίθεση του κινήματος.